Καλό μεσημέρι και καλή χρονιά, κύριε Σοφιανέ. Τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, καλή χρονιά, κύριε Παπαδόπουλε. Λοιπόν, η δική σας η οπτική είναι, θα σας έλεγα, διαφορετική από αυτή της κριτικής που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και σχετίζεται κυρίως με τον ευρύτερο ρόλο που διαδραματίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή. Νομίζω ότι η τοποθέτηση που κάναμε σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πείθει, θα έλεγα, ακόμα και αυτούς που θεωρούσαν ότι αυτή η προπαγάνδα που και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει περάσει κατά κόρο στο λαό μας, έχει αποτύχει. Κυριολεκτικά είδαμε την πανηγυρική χρεοκοπία της πολιτικής αυτών των κομμάτων που μας λένε ότι η προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων περνάει μέσα τη στήριξη των σχεδιασμών των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Μετατρέπουν την Ελλάδα σε πρωτοπαλίκαρο αυτών των σχεδιασμών και ταυτόχρονα φαίνεται καθαρά ότι η χώρα μας απέναντι σε σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται από τη συμφωνία της Τουρκίας με την Λιβύη ενάντια στο διεθνές δίκαιο και παραβιάζοντας κυριαρχικά δικαιώματα, δεν βρίσκει ούτε μια κουβέντα να πει από τον διαβολικά καλό Τραμπ, όπως έλεγε ο κύριος Τσίπρας, και από τον Τραμπ στον οποίο είμαστε πρόθυμοι και προβλέψιμοι σύμμαχοι, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Εσείς ανησυχείτε ότι οι πολλές, η αλήθεια είναι, βάσεις που πλέον υπάρχουν των Ηνωμένων Πολιτειών στην χώρα μας μπορεί να προκαλέσουν άλλα θέματα για την Ελλάδα σε σχέση και με το πώς είναι το κλίμα αυτήν την ώρα, το κλίμα το πολιτικό και όχι μόνο, το πολεμικό κλίμα στην ευρύτερη περιοχή? Η βάση της Σούδας παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλους τους επικίνδυνους πολεμικούς σχεδιασμούς των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Από αυτή την πλευρά είναι βάση που στοχοποιείται από αυτούς τους οποίους κινείται ενάντια οι Αμερικάνοι και συγκεκριμένα το Ιράν. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι η στοχοποίηση. Mm-hmm. Είναι το γεγονός ότι κυριολεκτικά μετατρέπουν την Ελλάδα σε ένα απέραντο νατοϊκό στρατόπεδο. Είμαστε στο διάστημα που σε λίγο θα έρθει στη Βουλή η σύμβαση για την νέα διευρυμένη συνεργασία αμυντική, όπως λέγεται. Είναι τώρα στις επιτροπές, αυτό μας έλεγε πριν ο κ. Στασούλας. Της Ελλάδας με την ΗΠΑ, με τη ΣΥΠΑ, είναι η συμφωνία που προετοίμασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία φέρνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, και φυσικά να θυμίσουμε ότι είναι η αμυντική συμφωνία, όπως λένε, Ελλάδα-ΣΥΠΑ, την ίδια ώρα που ο αμυντικός μας σύμμαχος δεν θεωρεί ότι υπάρχει παραβίαση διεθνούς δικαίου και κυριαρχικών δικαιωμάτων της Τουρκίας σε βάρος της χώρας μας, αλλά διμερεί προβλήματα, διαφωνίες που πρέπει να τις βρούμε συζητώντας, ετοιμάζοντας το τραπέζι και της συνδιαχείρισης και της επικοδομητικής λύσης των διαφορών, όπως λένε και οι Αμερικάνοι και οι άλλοι νατοϊκοί του σύμμαχοι. Mm-hmm. Η συνάντηση που επέλεξε να κάνει χθες ο κ. Κουτσούμπας με τον πρέσβη του Ιράν στην Αθήνα, τι μήνυμα ήθελε να στείλει, γιατί προφανώς δεν ήταν? Ζήτησε η Ιρανική Πρεσβεία συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος για να μας ενημερώσει για τις συνέπειες από την δολοφονική τρομοκρατική επίθεση που έκαναν οι Αμερικανοί σε βάρος ενός ανώτατου στρατιωτικού παράγοντα του Ιράν. Μια κίνηση η οποία καταλύει οποιαδήποτε έννοια διεθνούς δικαίου και διεθνούς νόμου. Και στα πλαίσια αυτά εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας στον Ιρακινό και στον Ιρανικό λαό από το γεγονός ότι βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα αυτή τη στιγμή των σχεδιασμών που έχουν οι Αμερικάνοι και οι συμμαχοί τους στην περιοχή. Mm-hmm. Και με αυτή την έννοια είναι όχι απλά να καταγγείλεις, είναι να απορείς με την προθυμία της ελληνικής κυβέρνησης μπροστά στο πολεμικό ανακοινοθέν που διάβαζε ο πρόεδρος Τραμπ παρουσία του πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη και οι δηλώσεις περί συμμετοχής της Ελλάδας στο νατοϊκό κάλεσμα στα στενά του Ορμούς και στην περιοχή, όπως έβαλε και ο ίδιος ο Τραμπ. Mm-hmm. Έχετε κάποια εκτίμηση, κάτι παραπάνω σε σχέση με το ποια μπορεί να είναι η εξέλιξη στην περιοχή, ιδίως από την πλευρά του Ιράν, ως αντίπινε ή ως αντίδραση? Εμείς να μείνουμε σε αυτά που έχουν ανακοινωθεί επίσημα από την πλευρά της Ιρανικής ηγεσίας. Να σημειώσουμε επίσης ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν ταυτίζεται ούτε αισθάνεται αλληλέγγυο με το καθεστώς του Ιράν. Mm-hmm. Όμως εκφράζει την αλληλεγγύη του με το λαό μιας χώρας και με την κυβέρνηση μιας χώρας η οποία βρίσκεται απέναντι σε μια τρομοκρατική κυριολεκτικά επιλογή από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, το εμπάρκο και όλα αυτά τα μέτρα τα οποία παίρνει
η ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εναντίον του Ιρανικού λαού. Mm-hmm. Τώρα να σας ρωτήσω δύο διαφορετικά πράγματα, κύριε Σοφιάνη, στα δύο θέματα που θα έρθουν. Καταρχάς, στο θέμα της αλλαγής του εκλογικού νόμου, πληροφορίες λένε θα φέρει η κυβέρνηση και θα έχει ένα κλιμακωτό μπόνους. Εσείς είστε κάθετα απέναντι. Είμαστε υπέρ της απλής αναλογικής, χωρίς κανένα όριο. Και κατάργηση του 3% δηλαδή. Και κατάργηση mm-hmm. του 3% και με αυτή την έννοια θα καταψηφίσουμε οποιοδήποτε εκλογικό νομοσχέδιο φέρει η κυβέρνηση, η οποία αλλάζει αυτόν τον εκλογικό νόμο, την απλή αναλογική δηλαδή, που για τις δικές του σκοπιμότητες έφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη περίοδο και είχαμε ψηφίσει. Mm-hmm. Στο θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Νομίζω ότι δεν θα ξαφνιάσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αν πει ότι όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται γύρω από το όνομα του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας εξυπηρετεί πολιτικούς και μικροκομματικούς, θα έλεγα, σχεδιασμούς είτε της κυβέρνησης, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είτε του ΚΙΝΑΛ, έχουν τη δυνατότητα να βρουν ένα πρόσωπο που να συμβολίζει τη συμφωνία που έχουν στο δόγμα Ευρωπαϊκή Ένωση ΝΑΤΟ, υπεριαλισμός και Ελλάδα πρωτοπαλίκαρο. Mm-hmm. Σε αυτή την ευρύτατη συνένεση που υπάρχει σε αυτό το ευρωατλαντικό δόγμα, μπορούν να βρουν και ένα πρόσωπο το οποίο να εκφράζει τον πολιτιακό ρόλο τον οποίο παίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε αυτό το σύστημα. Άρα εσείς, όπως ουσιαστικά λέτε, θα τηρήσετε την παράδοση του κόμματος να μην μπείτε στη λογική της πρότασης ή της αντιπρότασης. Εννοείται, ή της ψήφου ή της συνένεσης σε κάποιο πρόσωπο από αυτά που θα έρθουν για να προταθούν. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σοφιανέ, για αυτή την συνομιλία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Κάθε καλό.